μια πολύ μεγάλη καλωστημένη απάτη. Και εξήγησε και ο Νίκος ο Βούτσης, πολυδάπανη καμπάνια για λογαριασμό του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, πληρωμένη όμως με αίμα πάλι από τον ελληνικό λαό. Το δεύτερο το σχόλιο που θα να κάνω είναι ότι στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν παίζει μια άλλη είδηση. Ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκατομμύρια εργαζόμενοι και εργαζόμενες στο δημόσιο και του ιδιωτικού τομέα κατέβηκαν σήμερα σε απεργία, έχασαν τα μεροκάματά τους, όχι για να τα πετάξουν τα μεροκάματά τους, αλλά γιατί ήθελαν να συμμετέχουν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία, να κατέβουν στις διαδηλώσεις και της Αθήνας και όλης της χώρας για να δώσουν το δικό τους μήνυμα ότι φτάνει πια με αυτές τις πολιτικές της λιτότητας και της κοινωνικής καταστροφής, ότι πρέπει να μπει ένα τέλος, ότι πρέπει να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές και να ανοίξουν νέοι ελπιδοφόροι δρόμοι για το λαό και την πατρίδα. Και μπορεί να μην έπαιξαν στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, όμως στόμα το στόμα, με τα δίκτυα αντιπληροφόρησης, με τα κοινωνικά δίκτυα, έχει μάθει ο ελληνικός λαός ότι σήμερα έδωσε άλλο ένα μεγάλο μήνυμα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εργατικής τάξης και του λαού μας έδωσε ένα νέο αγωνιστικό μήνυμα απέναντι και σε αντίθεση με αυτές τις καταστροφικές, απάνθρωπες και βάρβαρες πολιτικές. Τώρα, κύριε Υπουργέ, μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Ασκήσαμε δρυμύτατη κριτική και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, ο Παναγιώτης Ολαφαζάνης και ο Βούτσης και ο κύριος Μητρόπουλος και άλλοι ομιλητές και ο Στάθης ο Παναγούλης, ο εισηγητής μας, στη διάταξη για τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Είπαμε με πάρα πολύ με επιχειρήματα που είχαν πάρα πολύ μεγάλη σαφήνεια και επάρκεια ότι αν προχωρήσει η κυβέρνηση στην μείωση, στη δραστική μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, δεν θα έχουμε πλέον δημοκρατικά πολιτικά κόμματα να λειτουργούν στη χώρα, αλλά θα έχουμε παραρτήματα μεγάλων βιομηχανιών της χώρας, μεγαλοεργολάβων που έχουν και κανάλια και μεγαλοεφοπλιστών. Σας είπαμε και σας διευκρινίσαμε ότι εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, δεν θέλουμε κρατικοδίαιτα κόμματα. Θέλουμε βεβαίως να στηρίζονται στις συνδρομές των μελών τους, στον κόσμο τους που τα στηρίζει κλπ. Αλλά όμως είπαμε ότι είναι και απαραίτητη η οικονομική ενίσχυση με βάση το Σύνταγμα για να μπορέσουν να έχουν τη στοιχειώδη λειτουργία τους. Μπορεί σε ένα κομμάτι να λαϊκίζεται του λαού που λέει όλα να κοπούν κλπ. Μα κόπηκε. 65%. Έχουμε φτάσει σε ένα όριο που από εκεί και πέρα δεν θα λειτουργούν πια σαν κόμματα, αλλά σαν παραμάγαζα. Σας χτυπήσαμε καμπάνα χθες. Όλοι οι ομιλητές και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, σας είπαμε την καμπάνα, το παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Κατεβαίνει στον Πειραιά το ψηφοδέλτιο, όχι του Ολυμπιακού που χρησιμοποιούν τον κόσμο του Ολυμπιακού ως άλοθη, των εφοπλιστών και των μεγαλοβιομηχάνων. Κατεβαίνει με υπάλληλο του Κόκαλη, με υπάλληλο του Μαρινάκη επικεφαλής, με το μεγαλοεφοπλιστή Μαρινάκη υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο και με το γιο του μεγαλοβιομήχανου, τον Κόκαλη, τον Πέτρο υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο. Σας είπαμε επίσης ή σας το λέμε σήμερα ότι στο Βόλο κατεβαίνουν οι άνθρωποι της νύχτας, τα επιχειρηματικά συμφέροντα της νύχτας, με επικεφαλής τον κύριο Μπέο. Εάν συνεχίσετε με αυτή την πολιτική απόλυτης συρρήκνωσης και κατάργησης της συμπληρωματικής, βεβαίως, που πρέπει να είναι κρατικής ενίσχυσης, οικονομικής ενίσχυσης προς τα κόμματα, τότε θα τους δώσετε τη δυνατότητα και θα τους αποθρασύνετε να κατέβουν ως σύγχρονοι Μπερλουσκόνοι και για να διεκδικήσουν και την ψήφο των πολιτών για να μπορέσουν οι ίδιοι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι να κερδίσουν τη χώρα. Και δεν ακούσαμε κανένα σχόλιο. Ο κύριος Μιχελάκης ήταν εδώ, άκουγε τον κύριο Λαφαζάνη χθες, τίποτα. Ούτε στην δευτερολογία του για το θέμα της οικονομικής χρηματοδότησης. Και εσείς, κύριε Γρηγοράκο, δεν είπατε τίποτα. Και είναι ένα τόσο πολύ σοβαρό ζήτημα. Πόσο χρόνο έχω? Τέλειωσα. Τελειώνω με το εξής, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μητρόπουλος, με πάρα πολύ σωστά επιχειρήματα, επικεντρώθηκε στην τροπολογία του κυρίου Βρούτση. Η παράγραφος 6 αυτής της τροπολογίας είναι απαράδεκτη. Δίνει τη δυνατότητα στη διοίκηση του ΟΑΕ να συνεχίσει μια παράνομη τακτική και να χρησιμοποιεί χρήματα των ελεύθερων επαγγελματιών προς το ταμείο τους, 10 ευρώ που δίνουν το μήνα για το ζήτημα να δικαιούνται επίδομα ανεργίας και 5 ευρώ που δίνουν για να δικαιούνται ασθένεια και κυρίως κάποιες κοινωνικές παροχές, σαν την επαγγελματική εστία, σαν την παλιά εργατική εστία, να τα χρησιμοποιεί ο ΑΕ για να δίνει συντάξεις και τώρα και στο μέλλον. Και όχι μόνο αυτό, αυτά που χρωστάει τα 200 εκατομμύρια του Αγίου ποτέ να τα ξεπληρώσει και ταυτόχρονα ακυρώνει όλες τις δίκες και τις ποινικές διώξεις που έχουν ασκηθεί στην προηγούμενη διοίκηση που αντί να τα δώσει για επίδομα ανεργίας τα χρησιμοποιήσει για συντάξεις. Είναι απαράδεκτο και το πιο απαράδεκτο, και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι
αυτή η πολιτική και κοινοβουλευτική λιποταξία του Υπουργού Εργασίας. Η συστηματική του μέθοδος, δεν ξέρουμε, μιμούμενο στον κύριο Σαμαρά, που δεν έρχεται στη Βουλή. Αντί να καταθέτει νομοσχέδια του Υπουργείου Εργασίας, που να τα επεξεργάζεται η αρμόδια Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, να κάνει διαβούλευση με τους κοινωνικούς φορείς, να δέχεται κριτική από τα κοινωνικά κινήματα, από δημοσιογράφους, να αναπτύσσονται κοινωνικοί αγώνες για να δούμε τι είναι σωστό και τι όχι, έρχεται και κολλάει όλες τις τροπολογίες του σε άσχετα νομοσχέδια άσχετων Υπουργείων. Κάποιος πρέπει να του βάλει φρένο, κύριε Πρόεδρε. Και απευθύνομαι και σε εσάς, σαν μέλος του Προεδρείου της Βουλής, και στον παρόντα αναπληρωτή υπουργό. Κάποιος πρέπει να βάλει φρένο. Πρέπει να έχει την δυνατότητα, όχι τη δυνατότητα, πρέπει να έχει το θάρρος να έρθει να υπερασπίσει με τις συντεταγμένες από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής διαδικασίες τις όποιες πολιτικές του. Επιτέλους, να μπει ένα τέλος σε αυτή την πραξικοπηματική λογική και του ίδιου του Υπουργού Εργασίας και της κυβέρνησης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς...